Η οληψία πραγματοποιείται 34 έως 36 ώρες μετά τη χορήγηση της χωριακής γονατοτροπίνης με ένεση. Η οληψία γίνεται υπερηχογραφικά με βελόνα. Εδώ βλέπουμε τη συλλογή του οθυλακικού υγρού. Η βελόνα είναι αυτή η οποία βλέπετε και περνάει μέσα στα οθυλάκια, αναρροφεί το οθυλακικό υγρό, το οποίο φτάνει στα χέρια του εμβριολόγου. Η όλη διαδικασία γίνεται με το μηχάνημα των υπερήχων και με την κολπική του κεφαλή διακολπικά. Η συλλογή του αγρού γίνεται σε αποστηρωμένα σωληνάρια, τα οποία μεταφέρονται κατευθείαν στο εργαστήριο και τοποθετούνται σε ειδική βάση, όπου κάτω από το στέρεο μικροσκόπιο μπορεί ο εμβριολόγος, βιολόγος, να ξεδιαλέξει, να εντοπίσει τα οάρια και να τα απομονώσει σε ειδικά κελιά με ειδικό καλλιεργητικό υλικό. Στον ειδικό εποαστή και κάτω από συνθήκες θερμοκρασίας και pH ιδανικές γίνεται ο διαχωρισμός των οαρίων από το οθυλακικό υγρό. Τα οάρια τοποθετούνται κατά ομάδες 1 έως 5 σε ειδικά κελιά, όπου τα περιμένει καλλιεργητικό υλικό με σύνθεση παρόμοια με το υγρό των σαλπίγκων της γυναίκας. Εκεί θα εποαστούν για μερικές ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία της γονιμοποίησης εξωσωματικά. Εδώ βλέπουμε τα οάρια όπως τα βλέπει στο καλλιεργητικό υλικό ο εμβριολόγος. Σπέρμα, το οποίο παρασκευάζει η εμβριολόγος αφού το απομονώσει πρώτα σε ειδικό αποστηρωμένο δοχείο, το αναμίξει με καλλιεργητικό υλικό επίσης θερμοκρασία σώματος, το ανακατέψει και το φυγοκεντρήσει. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι να λάβουμε ικανό αριθμό σπερματοζωαρίων, ταχαίως κινούμενων και υγιών, ενώ αποβάλλονται από το σπέρμα με την επεξεργασία τα νεκρά, τα ακίνητα σπερματοζωάρια και διάφοροι παράγοντες τοξικοί που υπάρχουν στα σπερματικά υγρά. Εδώ βλέπουμε ένα σπερματοζωάριο καθώς εισέρχεται στη διαφανή ζώνη του οαρίου. Άλλα πολλά σπερματοζωάρια έχουν προσκοληθεί στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων που περιβάλλουν το οάριο. Ένα μόνο όμως από αυτά θα περάσει μέσα στο εσωτερικό του αυγού, το κυτταρόπλασμα όπως το λέμε, για να γονιμοποιήσει σωστά το οάριο. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στον άντρα με σοβαρή όλυβο ασθενοσπερμία, αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε μια σύγχρονη τεχνική που ονομάζεται μικρογονιμοποίηση, ICSI διεθνώς. Χρειαζόμαστε δύο μικροχειριστές ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη μικροβελόνα μας και να τη χειριστούμε, να τρυπήσει το άριο η βελόνα και η άλλη βελόνα να το σταθεροποιήσει, ώστε να μεταφέρει όπως βλέπουμε ένα μόνο σπερματοζωάριο, το οποίο σε αυτή τη φάση ακριβώς τρυπάει την εξωτερική μεμβράνη του οαρίου, να το μεταφέρει μέσα στο κυταρόπλασμα μεταφέροντας το γενετικό υλικό ανεξαρτήτως αν το σπερματοζωάριο αυτό κινείται αργά ή δεν κινείται καθόλου. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει γονιμοποίηση σε ιδιαίτερα αδύνατα σπέρματα που μέχρι την εφαρμογή της, την πρώτη εφαρμογή της το 1993 δεν είχαμε δυνατότητα να προσφέρουμε στα αυτά τα ζευγάρια γονιμοποίηση. Σήμερα πάνω από το 50% των κύκλων διεθνώς διενεργούνται με την τεχνική της μικρογονιμοποίησης.